Καλωσορίσουμε τώρα τον κύριο Αλέξη Μπαρζό, σκηνοθέτη, που είναι εδώ κοντά μας. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε. Καλημέρα σας. Και θα μας πει για το πρώτο ντοκιμαντέρ, το πρώτο ιστορικό ντοκιμαντέρ που έγινε για τους Πόντιους, το οποίο έχει ήδη προβληθεί. Έγινε μια πρώτη προβολή προχθές σε έναν σύλλογο Ποντίων στην Αθήνα και πήγαμε καλά. Για να δούμε λοιπόν τι ακριβώς αναδεικνύεται μέσα από αυτό. Οι στόχοι του ντοκιμαντέρ είναι δύο. Ο πρώτος στόχος είναι να δείξουμε, να δώσουμε στον κόσμο την ιστορία του ντοκιμαντέρ, την ιστορία των Ποντίων, που όλοι μιλάμε για Πόντιους, αλλά δεν ξέρουμε ποια είναι η πραγματική ιστορία. Και μέσα από αυτό θέλαμε μια μορφή παραμουθιού, αν μπορούμε να το πούμε, να δώσουμε την ιστορία του Πόντου. Ο δεύτερος στόχος είναι η καταγραφή των μνημείων που παραμένουν ακόμα εκεί στην Τραπεζούντα. Άρα το διαφορετικό του από τα άλλα ντοκιμαντέρ που έτσι έχουμε δει είναι ότι με απλά λόγια θέλει να καταγράψει ουσιαστικά την ιστορία των Ποντίων. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Περιέχει και κάποιες άγνωστες πτυχές. Περιέχει άγνωστες πτυχές, περιέχει ένα αρχείο ανέκδοτο και γενικά είναι ένα ωραίο παραμύθι για όλους μας και για τους Πόντιους και για τους μη Πόντιους να καταλάβουν την ιστορία του Πόντου. Για εξηγήστε μας, εμείς τι βλέπουμε τώρα στους δέκτες μας, είναι αποσπάσματα από τον ντοκιμαντέρ. Ναι, αυτά είναι αποσπάσματα από τον ντοκιμαντέρ, είναι στις Ποντικές Άλπεις το συγκεκριμένο, τώρα βλέπουμε την Παναγία του Σμελά. Είναι ένα υπέροχο τοπίο και μια υπέροχη ιστορία. Εγώ μέσα από αυτή τη δουλειά κατάφερα να γνωρίσω πραγματικά την ιστορία του Πόντου. Και αν μου επιτρέπετε, θέλω εδώ να αναφέρω τα ονόματα των συνεργατών. Βεβαίως. Η αφήγηση και η παρουσίαση είναι του Κώστα Αρζόγλου. Το σενάριο είναι του Νικόλα Ζηργάνου. Οι μουσικές είναι του Γιάννη Παξεβάνη. Το μοντάζ το έχει κάνει ο Γιάννης Μπιλίτης και η Άννα Πρόκου. Δεν θέλω να ξεχάσω την εταιρεία παραγωγής μου που, και να την ευχαριστήσω παράλληλα, είναι η Small Planet, που κάνει και την πετυχημένη εκπομπή Εξάντας. Και η ψυχή του ντοκιμαντέρ είναι ο Θεοδόσιο Κυριακίδης, ο οποίος έκανε την επιστημονική έρευνα και την όλη παραγωγή. Η παραγωγή του ντοκιμαντέρ ανήκει στο ερευνητικό κέντρο του Αγίου Γεωργίου του Περιστεραιώτα. Μάλιστα, φαντάζομαι ταξιδέψατε λοιπόν σε όλους αυτούς τους τόπους και θα ήταν ιδιαίτερα συγκινητικό όλα αυτά τα οποία είδατε και αντιμετωπίσατε. Εμείς σας πάρουμε μια γεύση τώρα από το ντοκιμαντέρ και επιστρέφουμε εδώ στη συζήτησή μας. Εκπληκτική μουσική κιόλας που σε ταξιδεύει. Σε ποια φεστιβάλ τώρα θα πάει το ντοκιμαντέρ? Θα αρχίσουμε από Θεσσαλονίκη, θα προσπαθήσουμε να το διαδώσουμε και στη διεθνή αγορά, γιατί θέλουμε να μάθει ο κόσμος την ιστορία του Πόντου. Και ένας άλλος στόχος είναι να πάει παντού όπου υπάρχει Έλληνας ή Πόντιος σε όλο τον κόσμο. Καλή επιτυχία να ευχηθούμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.